όπως σας είπα χθες, ημέρα μνήμης αναφοράς και το θέμα είναι τι συμπεράσματα βγαίνουν. Η 23η Μαΐου, από το δραματικό τραγικό συμβάν με τον δικό μας πιλότο τον Ηλιάκη, για μια συζήτηση που δεν έκλεισε ποτέ επί της ουσίας και ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι, σας έκανα μια αναφορά. Ο τότε υποδιοικητής του αρχηγείου της τακτικής αεροπορίας ήταν ο κύριος Γιώργος Νταβρής. Βέβαια, τι ήθελε και αυτός, πήγε και έμπλεξε με την πολιτική. Εντάξει, ήταν βουλευτής, τώρα δεν είναι βουλευτής, αλλά δημόσιο λόγο έχει. Όταν ήταν βουλευτής πάντως, ήταν μέλος διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, από ό,τι θυμάμαι. Άρα, για ό,τι συζητάμε και γεωπολιτικά και όχι μόνο για τα ελληνοτουρκικά, έχει γνώμη, θέση και άποψη από πρώτο χέρι, έχει δει και πράγματα. Έχει άποψη όμως και για το τι συνέβη την περίοδο των γεγονότων με τον αείμνηστο Ηλιάκη και κυρίως τα συμπεράσματα που δεν βγήκαν. Γιατί από χθες το βράδυ ο Ερντογάν μας έκανε ξεφύλια. Και όσοι δεν το καταλάβατε, το ξεφύλια έχει και συνέχεια. Καλημέρα κύριε Νταβρή. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σας βλέπω ρεξάτο, μ' αρέσει αυτό, τους χαιρετισμούς από την Ηλιόλου στην Πάτρα, όπου και στην Κρήτη βέβαια και σε όλη την Ελλάδα και όπου μας ακούνε. Λοιπόν κύριε Νταβρή, θέλω για να φτάσουμε στο σήμερα να επιμείνω λίγο στην ανάμνηση της χθεσινής μέρας που δυστυχώς έχει μείνει μόνο ανάμνηση, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και αυτό είναι και μια μόνιμη δική σας εποδός, δεν έχουν αντιληφθεί χρήσιμα συμπεράσματα. Είπα χθες ότι από το κρίσιμο πόστο εκείνης περίοδου, στη συνέχεια τα όσα είδατε και την κατάληξη στο αεροδικείο, είπατε, δεν είπατε κάτι περισσότερο, ότι η ιστορία αυτή έτσι όπως κλείνει έχει πάρα πάρα πολλά κενά. Κύριε Σαχίνη, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Σκοπός μου όλο αυτό τον καιρό δεν είναι ούτε να δημιουργήσω ρήγματα στην ψυχολογία τόσο των ανθρώπων που με αίμα υπηρετούν την πολεμική αεροπορία, όσο και στο σώμα των αξιωματικών, όσο και στους πολίτες οι οποίοι λατρεύουν τους αεροπόρους. Επειδή πιστεύω ότι η αλήθεια λυτρώνει και η αλήθεια υπηρετεί το εθνικό συμφέρον, πιστεύω ότι αυτή η αισχρή κουβέρτα συγκάλυψης των ευθυνών έχει κάνει ζημιά η οποία φτάνει μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα είναι ενεργή αυτή η ζημιά. Θα αρχίσω με το εξής. Ο κάθε αξιωματικός και κατά συνέπεια η ηγεσία των ενόπλων δυναμέων έχει συνταγματικό καθήκον βάσει του άρθρου 1 του συντάγματος και βάσει όλων των διατάξεων που διέπουν την λειτουργία του στρατεύματος να λειτουργεί ως στρατιωτικό εργαλείο προκειμένου να επιτυγχάνονται οι εθνικοί αντικειμενικοί σκοποί, ύψιστος ο οποίος είναι η διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας της χώρας. Κατά συνέπεια, η ηγεσία, ο Αγεθά, ο ΑΤΑ, ο υπαρχηγός του ΑΤΑ, όπου ήμουν εγώ τον κύριο εκείνο, έχουμε σκοπό να υπηρετήσουμε αυτή την πολιτική, η οποία τον καιρό εκείνο, ακόμα και σήμερα, είναι να αποφεύγουμε τριβές τέτοιες οι οποίες μπορεί να μας φτάσουν σε πόλεμο με την Τουρκία χωρίς βέβαια να απεμπολούμε τα εθνικά μας δικαιώματα. Βάσει αυτού λοιπόν, τον καιρό εκείνο αν θυμάστε που ισχύει και τώρα, οι ελληνικές κυβερνήσεις είχαν επιλέξει μια στρατηγική την οποία βέβαια μπορούμε να τη συνεχίσουμε και στη συνέχεια μια κουβέντα και μπορούμε να διαφωνούμε στο να κάνουν, να διατηρούν μια γραμμή εξομάλυνσης στο σχέσιο με την Τουρκία, η οποία βέβαια χτες επέτειος του Ηλιάκη ο Σουλτάνος τη διέριξε τελείως, ξεφτιλίζοντας εκτός και εντός εισαγωγικών τον Πρωθυπουργό της χώρας και λέει δεν θέλω να ξέρω το Μητσοτάκη καθόλου. Η τότε λοιπόν ηγεσία του στρατεύματος, και μιλώ για τον κύριο Χινοφώτη, ο οποίος ήταν και ο εκλεκτός του κυρίου Καραμαλή, τον έκανε υπουργός στη συνέχεια, και ο αρχηγός του ΑΤΑ, ο κύριος Γιάγκος, και εγώ θα έπρεπε να λαμβάνουμε αυτά υπόψη και να λειτουργούμε, να δίνουμε οδηγίες και να επιβλέπουμε τις πτήσεις στο Αιγαίο, έτσι ούτως ώστε να μην γίνει ατύχημα. Δυστυχώς, ένα χρόνο πριν, και επειδή δεν γνωρίζαμε 1,5 χρόνο,
και ίσως και λίγο περισσότερο, βλέπαμε μια άγρια τελείως επιθετικότητα των Τούρκων αεροπόρων στο Αιγαίο. Αυτά τα πράγματα έχουν καταγραφεί σε χαρτιά, σε βίντεο, και μάλιστα όταν ερχόταν, που ήρθε και μετά το ατύχημα ο κύριος Μαϊμαράκης με τον κύριο Χιμοφώτη, τα δείχναμε τόσο στις σχολές πολέμου όσο και στους πολιτικούς και λέγαμε εδώ πέρα γίνεται κάτι περίεργο. Γιατί? Γιατί τότε οι Τούρκοι κάναν προετοιμασία του σχεδίου Βαριοπούλα που δεν ξέραμε ότι υπάρχει. Είχαμε λοιπόν υποχρέωση όταν επιβλέπουμε τις πτήσεις και όταν γινόταν ασκήσεις να διαφυλάσσουμε τα πληρώματά μας από αυτό που έπαθε ο αείμνηστος Κώστας, έτσι, και ταυτόχρονα να τηρούμαστε στη γραμμή την πολιτική της εξομάλυσης των σχέσεων με την Τουρκία όσο αυτό το χειριζόταν το διπλωματικό εργαλείο και ο εκάστοτε πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι που ασκούν εξωτερική πολιτική στη χώρα. Δυστυχέστατα, εδώ μία εντολή η οποία κατ' εμέ είναι αδιανόητη, όπως τη διατύπωσα στην αναφορά μου, την έχω πει δημόσια, την έχω πει και στην κυρία Μπακογιάννη πολλές φορές και αλλού όπου βρισκόμουν. Δόθε μια εντολή στον αείμνηστο Κώστα Ηλιάκη να μπει μέσα στον τουρκικό σχηματισμό, πράγμα που το απαγορεύει η απλή λογική ενός απλού αεροπόρου. Έχω εκτελέσει και τα καθήκοντα του ελληνικού Top Gun και του κέντρου αεροπορικής τακτικής, αυτό που βλέπουμε στον Ιμιώχο. Έτσι, αυτό είναι αλφαβήτα στις αναχαιτήσεις. Και μάλιστα να δημιουργούμε προβλήματα στο διεθνή αέριο χώρο, να προσεγγίζουμε κάτω από τα χίλια πόδια, όπως λένε οι κανονισμοί, αλλά και οι δικές μας διαταγές, τα ξένα αεροπλάνα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν βληθούμε, εάν υπάρχουν οδηγίες απελευθέρωσης των κανόνων εμπλοκής και είμαστε έτοιμοι να πάμε ένα βήμα παρακάτω με βέβαια σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας. Δόθηκε λοιπόν μία εντολή από το κέντρο που ήταν παρόν ο κύριος Γιάκος και σαφέστατα νομίζω ήταν και ο κύριος Χινοφώτης στο κέντρο επιχειρήσεων, να πάει ο Ηλιάκης να δει τι διαμόρφωση, αν δηλαδή το φωτογραφικό αρέφ της που πιλοτάριζε η Τουρκάλα είχε ποντ φωτογράφησης. Θα το πω απλά για να το καταλάβουν οι ακροατές. Χέστηκε η Φατμέ στο Γενή Ζάμι. 99,9% το τουρκικό αεροπλάνο θα φόραγε αυτό. Και παρόλο που έκανε άσκηση κατασκοπίας, φωτογράφησης, εξοικείωσης, έτσι, οι τουρκικοί δορυφόροι κάθε δύο ώρες, τρεις, πέντε, περνάνε και βλέπουν τα πάντα. Δηλαδή, η επιχειρησιακή αξία και το αποτέλεσμα το οποίο θα παίρναμε σε τακτικό, επιχειρησιακό και στρατηγικό επίπεδο μέσα από αυτό το ρίσκο, γιατί γνωρίζαμε την επιθετικότητα των Τούρκων, ήταν αόρατο, όπως έγραψα στον κύριο Μαϊμαράκη. Μηδαμινό. Με συνέπεια, τα συνοδά προστατευτικά αεροπλάνα των φωτογραφικών, ο Φωνιάς του Γιάκη, να κάνει αυτό που κάνανε άλλοι Τούρκοι και μάλιστα μια εβδομάδα πριν έξω από τη Λίμνο που παραλίγο να είχαμε άλλο ένα ατύχημα, το οποίο δεν το έλαβε υπόψη ο αρχηγός τότε του ΓΑΤΑ, με συνέπεια να χάσουμε έναν άνθρωπο, οικογενειάρχη, να κλάψει όλη η αεροπορία, έτσι, να χάσουμε ένα αεροπλάνο και προσέχτε, να φτάνουμε σε επίπεδο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί θερμότατο επεισόδιο, ευτυχώς παρενεύει τότε η κυρία Μπακογιάννη και τα λοιπά, θα μπορούσαμε δηλαδή να φτάσουμε σε Βαριοπούλα. Το καταλαβαίνετε? Σαφές. Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν αδιανόητο. Έγινε αυτό που έγινε. Στη συνέχεια βέβαια, προσέχτε, σταματάει αυτή η υπόθεση. Η υπόθεση λοιπόν όταν αυτή σταματάει, απεφεύχθη η σύραξη, καλώς, ο πρωθυπουργός της χώρας,
έπρεπε να καλέσει τον κύριο Αγιαθά, τον κύριο Μεϊμαράκη, τον κύριο Ατάκη, να σου πει, για έλατε εδώ. Τι γίνεται εδώ πέρα. Με ποιο δικαίωμα, όπως έγραψα και στον κύριο Μεϊμαράκη, εσείς βάζετε σε κίνδυνο μια λανθασμένη ή μία, αλλά εγκεκριμένη πολιτική γραμμή. Δεν κατάλαβα. Έχει δικαίωμα ο κάθε νταυρής, ο κάθε χινοφώτης, ο κάθε γιάγκος να πειραματίζεται με τέτοια πράγματα, προκαλώντας μάλιστα θανάτους, καταστροφές εκατομμυρίων και να μας φέρνει στο χείλο του κορονοϊού. Από πού προβλέπετε αυτό? Αυτή λοιπόν, κύριε Σαχίνη, η έρευνα και επίσημα που έπρεπε να γίνει, και όχι, δεν έγινε ποτέ. Σε κάθε ατύχημα προβλέπεται να γίνεται μία υπηρεσιακή έρευνα από πλευράς ασφαλείας πτήσεων, που κάνει βάσει των κανονισμών της πολεμική αεροπορία, προκειμένου να βγαίνουν συμπεράσματα τους ώστε να γίνονται εμπειρία προς χρήση διοικητών, επιβλεποντών αλλά και χειριστών. Και το δεύτερο είναι ότι το αεροδικείο Αθηνών προβλέπεται και η δικαιοσύνη άμεσα να κάνει προανάκριση. Σε αυτή δεν κλείθηκε κανείς από τους έχοντας άποψη να καταθέσει. Ούτε εγώ που ήμουν εκ του νόμου ο Διευθυντής Ασφαλείας Στήσεων, ούτε ο Ταξίαρχος Γιώκας και ο Σμήναρχος Βούργιος, ο οποίος είχαν αναλάβει την υπηρεσιακή διερεύνηση του ατυχήματος, ούτε ο κύριος Γιάγκος, ούτε ο κύριος Χινοφώτης, ούτε κανείς. Πήγαν, σιώπησαν και μάλιστα ενεργοποιήθηκε όλο το κύκλωμα και δημοσιογραφικό ακόμα. Ο κύριος Βερίκιος, εγώ μιλάω με ονόματα, τα έχω πει. Στην Καθημερινή, τότε στον επενδυτή, ποιος ήταν. Και μάλιστα βγήκε ο μύθος ότι ο Τούρκος ήταν απίθαρχος, ακούστε, και μικρής αεροπορικής αντίληψης και κρίσης, λες και είχαν διαβάσει το φάκελο δυτικής απόδοσης του Τούρκου. Εκεί πάτησε ο εισαγγελέας του αεροδικείου, ο Ασκών, την προανάκριση. Τελικά ο Τούρκος αθώθηκε, έτσι. Και ο μόνος που έσωσε την τιμή, και πρέπει να το πω, ήταν ένας άγνωστος για μένα μέχρι να το δω, ένας δικηγόρος εκ Κορίνθου, ο κύριος Νικόλαος Λόης, ο οποίος μίλησε τον Τούρκο με μια άλλη συμβολεογράφο και η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια. Και υπήρξε απόφαση 4 χρόνων καταδίκης του Τούρκου, έτσι. Και οι αεροπόροι που πήγαν εκεί, ο ένας μάλιστα είναι ΑΤΑ σήμερα, δυστυχώς κατ' εμέ, πήγαν και σιώπησαν εκεί, στο δε αεροδικείο, από ό,τι έχω δει τα χαρτιά, επανέλαβαν το μύθο του απίθαρχου χειριστού. Αυτή την ερώτηση, δε, την έχει απευθύνει ευθέως, προσέχτε τη σύμπτωση, ο κύριος Βερίκιος, τον Μπουγιούκανιτ, στη Θεσσαλονίκη, όταν έφυγε ο κύριος Χινοφώτης και του λέει, αληθεύει, θα σας στείλω την ερώτηση και το φίλο, αληθεύει ότι οι Τούρκοι χειριστέ, κύριε Μπουγιούκανιτ, είναι απίθαρχοι και τα λοιπά και τα λοιπά? Και τότε ο Αγεθά, ο οποίος ήξερε, ομολογεί δημόσια ο Τούρκος και λέει, τι είναι αυτά που με ρωτάτε τώρα? Οι Τούρκοι χειριστέ είναι απόλυτα πειθαρχημένοι και ακολουθούν τις εντολές της τουρκικής ηγεσίας. Ο Τούρκος λοιπόν έκανε προπόνηση και εκτελούσε εντολές στα πλαίσια προετοιμασίας της Βαριοπούλας. Αυτό το πράγμα λοιπόν καλύφθηκε, και αυτό το οποίο με εξοργίζει, γιατί έχω πάει και ως βουλευτής της αντιπολίτευσης με τον κύριο Καμένο, ο οποίος και αυτός δεν άνοιξε το φάκελο ενώ το είχε υποσχεθεί, κάθε χρόνο... Με προλάβατε, γιατί θα σας ρώταγα καλά όλα αυτά, αλλά το είπατε εσείς. Προχωράστε, προχωρήστε. Λοιπόν, προσέχτε, πήγε και υποσχέθηκε μπροστά στην οικογένεια του Ηλιάκη, έτσι, και τα λοιπά, ότι θα ανοίξει ο φάκελος, γιατί τον είχα ενημερώσει προφανώς, όπως αντιλαμβάνεστε, ο οποίος δεν άνοιξε ποτέ. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι σήμερα μετά από 16 χρόνια να δούμε και να πιάσει αγανάκτηση τον Ταυρή ή το Σαχίνη ή την οικογένεια Ηλιάκη για αυτή την ιστορία. Κάτε με, αυτή η υπόθεση, κυρία Σαχίνη,
μπορεί άριστα να γυριστεί, είναι το ρεαλιστικό σενάριο για να γυριστεί, όπως έχω πει, η ταινία με θέμα τη διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα στην Ελλάδα. Αυτή η σιωπή που υπάρχει, η κουβέρτα που έχει πέσει, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα εκκρεμεί σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Εγώ ως βουλευτής κατέθεσα τρεις περιπτώσεις και υπάρχει χειρότερο από αυτό θέμα, το οποίο ελάχιστα θα σας το αναφέρω, έτσι, είναι η διαρροή σχεδίων, το έχω πει μες στη Βουλή τότε που συζητάγαμε για τα υποβρύχια. Είναι στον Άριο Πάγο, είναι ανοιχτή, δεν ψάχτηκε ποτέ αυτή η υπόθεση και δυστυχώς, έτσι, αυτό το πράγμα μας φτάνει σε μια κατάσταση την οποία βλέπουμε σήμερα, δηλαδή πια. Βλέπουμε ότι αυτό το link και αυτή η σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αντί να είναι να μεγαλώνει την εθνική ισχύ, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι αυτό που την ενδιαφέρει είναι να διατηρείται μια κατάσταση η οποία την είπατε με λίγο πριν. Δεν θέλουμε πόλεμο, ας κάνουμε business. Δεν είμαι πολεμοχαρής, κύριε Σαχίν. Ποιος είναι, κύριε Ενταύρη, ποιος είναι? Λατρεύω την ειρήνη, αλλά για να έχουμε ειρήνη και για να έχουμε πραγματική αποτροπή, αυτά τα έχουν πει οι αρχαίοι μον πρόγονοι που διδάσκονται σε όλα στα στρατηγικά πανεπιστήμια, για να έχουμε αποτροπή ο Τούρκος πρέπει να γνωρίζει ότι όταν πάει ο Μητσοτάκης και μιλάει στη Γερουσία, την άλλη μέρα άμα θα μπει ντρόν στην Αλεξανδρούπολη θα πέσει. Εάν δεν το γνωρίζει αυτό, θα φτάνουμε σε αυτό που φτάσαμε σήμερα. Δηλαδή τι, ο Χαλβάς με τα στραγάλια έγινε πικρός και του είπε του Μητσοτάκη, άντε από εδώ πέρα. Και όπως έλεγε και ο Κωστίδης, τον οποίο παρακολουθώ για άλλους λόγους, για να παίρνω από αυτά ίσως που δεν λέγονται και από το ύφος τα μηνύματα, λέει, σκέψου να πει ο Ερντογάν άι, έλεγε το πρωί στο Sky. Δηλαδή εκτός από το γιοκ υπάρχει και το παραπάνω σκαλί. Άρα εδώ τα πράγματα είναι ανοιχτά. Δηλαδή τα συμπεράσματα τα οποία πρέπει να βγουν, που βγαίνουν από όλη αυτή την κατάσταση, είναι μη ενθαρρυντικά. Μισό λεπτό, κύριε Νταβρή, γιατί πρέπει να σας πω ότι δεκάδες πολιτών στέλνουν μηνύματα. Εγώ θα σας συμπυκνώσω το ερώτημά τους. Αν τότε οι Τούρκοι πιλότοι, με βάση το σχεδιασμό της δικής τους πολιτικής ηγεσίας και με βάση τα όσα αποκαλύφθηκαν, που σωστά είπατε δεν τα γνωρίζαμε ένα χρόνο πίσω τότε. Αν τότε λοιπόν προβάριζαν τα σχέδια για το σχέδιο Βαριοπούλα, με ρωτάνε εδώ, μπορεί τώρα να κάνουν πρόβες για το σχέδιο Καθαρή Γαλάζια Πατρίδα σήμερα? Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Σε κανένα σχέδιο στον κόσμο, και το ξέρουν όλοι οι στρατιωτικοί αλλά και όλοι οι πολιτικοί σε όλα τα επίπεδα, όταν φτιάχνουμε ένα σχέδιο, όπως έχει γίνει η Γαλάζια Πατρίδα ή όπως είναι το δόγμα ο ΖΑΛ, το οποίο είναι το πιο θανατηφόρο από όλα, κύριε Σαχίνη, πρέπει να ξέρετε ότι όταν μπει ο σκοπός του σχεδίου, μετά λέμε μέσα, χρήμα, έτσι, προετοιμασία. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει σχέδιο Γαλάζιας Πατρίδας χωρίς λεφτά για προπαγάνδα, χωρίς λεφτά για κτίση μέσων και χωρίς προετοιμασία σε επιτελικό επίπεδο, σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε τακτικό επίπεδο. Αυτό είναι σίγουρο. Έτσι γινόταν και τότε. Έτσι γίνεται σε όλα τα σχέδια στον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά. Θέλω όμως να σας πω κάτι το οποίο είναι τρελό. Λέμε ότι έτσι έγινε με τον Τούρκο. Ότι χτύπησε κατά πάσα πιθανότητα την πληροφορία και τον τζάκησε, όπως υπάρχουν πολλά βίντεο, κύριε Σαχίν. Υπάρχουν αναφορές. Δηλαδή θα δείτε αναφορά αεροπόρων που εγώ τις έπαιρνα ως αλφα κλαδάρχης τότε, λίγο πριν γίνω υπαρχικός, που έλεγε «Προσπαθούσε ο Τούρκος με το φτερό να μου χτυπήσει την καλύτερα. Όνομα Σαχίνης, αεροπόρος, στο Φάντομ». Τέλος. Δεκάδες τέτοιες αναφορές, τις οποίες έπρεπε να λάβουμε υπόψη όταν κάνουμε επίβλεψη και πρόληψη πτήσεων.
Έτσι. Λοιπόν, το φάκελο ασφαλείας πτήσεων, κύριε Σαχίνη, και το έχω ρωτήσει τον κύριο Χινοφώτη και ελπίζω κάποια φορά να βγει, έτσι, γιατί δεν πάει, πήγε μόνο στην κηδεία και τα λοιπά, και δεν έχει το ψυχικό σθένος να ξαναπάει, γιατί αν έχεις έναν άνθρωπο που πέθανε και σκοτώθηκε, έτσι, όταν ήσουν αρχηγός, πας και κλαις με τους συγγενείς σου. Αν θα ψάξετε και κάνετε ρεπορτάζ, ψάξτε να δείτε πόσες φορές έχει πάει ο κύριος Χινοφώτης στα 16 χρόνια με τον κύριο Γιάνγκο στην Κάρπαθο. Για ψάξτε. Εγώ από ό,τι ξέρω δεν έχει ξαναπάει. Λοιπόν, το φάκελο αυτό, κύριε Σαχίνη, εγώ ως υπεύθυνος από τους κανονισμούς ασφαλείας πτήσεων δεν τον έχω υπογράψει. Δεν πέρασε από μένα. Γιατί είχα τις αντιρρήσεις μου πριν από το περιβάλλον κύκλο. Το σκέφτεστε? Δεν κλήθηκα στο αεροδικείο. Και όχι μόνο εγώ. Και έλεγα τότε στον κύριο Καμένο, κύριε Καμένο, θα πρέπει, γιατί η αλήθεια είναι, αν είναι να υπηρετήσουμε το εθνικό συμφέρον, να το βουλώσουμε όλοι, πρώτος εγώ, και δεν θα μιλάγαμε σήμερα, γιατί έτσι εξυπηρετείται το εθνικό συμφέρον. Αν όμως δεν είναι έτσι και εξυπηρετείται εντός εκτός εισαγωγικών η λεγόμενη παράγκα που τόνοι δημοσιευμάτων έχουν πει για αυτή την κατάσταση που είμαστε τώρα και τρέχουμε πάλι για να καλύψουμε τρύπες στα θέματα των εξοπλιστικών, πού είναι? Η δική μου η προσωπική άποψη, η οποία έχει κατατεθεί τόσο στον εισαγγελέα, κάποιος διώχθηκε κιόλας, πήρε μετάθεση, γνωστές ιστορίες, στη συνέχεια τα έχω πει στη Βουλή, κύριε Σαχίνη. Και ο τότε μπροστά στον κύριο Αβραμόπουλο. Προσέξτε. Έχω πει μέσα στη Βουλή όταν συζητάγαμε για τα υποβρύχια, κάτι το οποίο είναι πιο βαρύ, απείρως και δεν έχει διαγραφεί, εννοώ νομικά, ως αδίκημα. Την ίδια χρονιά, σε μια άσκηση Σύκηνος Αλέξανδρος, έφυγε όλος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός στο Σκισεχήρ. Είναι καταγεγραμμένα αυτά. Τα έχω γράψει. Τι εννοείται έφυγε? Δόθηκε? Όχι. Δεν έκλεισε ένα κύκλωμα στο δικό σας το ραντάρ στο Δύτο και εκεί. Μάλιστα. Και πέντε μέρες όλα αυτά ηλεκτρονικά πήγαιναν απέναντι. Αυτά δεν τα λέω. Τα έχω πει δημόσια. Εάν μπείτε τα βρεις υποβρύχια όποιος θέλει. Γνωστά, αλλά εγώ ήθελα για τον κόσμο. Είναι γνωστά. Ναι. Και αυτά τα πράγματα τώρα, προσέξτε, αυτά τα πράγματα η Τουρκία τα γνωρίζει. Ποιος να σε πάρει σοβαρά? Ποιος να σε πάρει σοβαρά μετά το ΙΟΚ θα έχουμε και το ΑΙ? Ποιος? Αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο αντικατοπτρισμός και ποιο είναι το link και γιατί οι Τούρκοι λένε μίλας η Μητσοτάκη στη Γερουσία, πάρει χειροκρότημα, μιλάς τρεις φορές για την, πώς το λένε, για την Ουκρανία. Και βγαίνει ο Κίσιγκερ σήμερα και λέει αευρύτατα. Μάλιστα. Και εμείς πού πάμε, με ποια στρατηγική πάμε? Καλά κάνετε και το δένετε και με το σήμερα, γιατί αντιλαμβάνεστε, όμως επιτρέψτε αυτό μου. Αυτό με απασχολεί. Τα άλλα έχουν περάσει. Έχουν περάσει, αλλά κύριε Νταβρή, πολύ σύντομα, γιατί θέλω να έρθουμε και λίγο στο σήμερα. Ναι. Έχω εδώ, σας είπα, πάρα πολλά μηνύματα, θα τα ξαναπούμε προφανές. Μου λένε πολλοί ότι, μα κύριε Νταβρή, τότε υπαρχηγός ΑΤΑ, δεν βλέπατε που πήγαινε το πράγμα πριν φτάσει εκεί που έφτασε με τον Ηλιάκη? Σαφώς. Το βλέπατε. Σαφώς και το. Δεύτερο. Και το ανέφερα. Και υπάρχει και το σήμα, το είχε βγάλει τότε, αν θα πάρετε το militaire.gr. Βεβαίως το έβλεπα. Ναι. Βέβαια. Και υπάρχει η προειδοποίηση. Και υπάρχει η επίβλεψη. Το θέμα είναι, τηρήθηκε από το προϊστάμενο κλιμάκιο? Όχι μόνο, σας πληροφορώ ότι η διαμαρτυρία μου για αυτά που λέω για τα σχέδια, εάν δεν υπήρχε ένα έγγραφο, κύριε Σαχίνη, το οποίο εν ενεργεία, και σωστά το επισημαίνει ο ακροατής σας, εάν εν ενεργεία δεν ζητούσα αλλαγή των σχεδίων, αυστηρές ποινές με υπογραφή κτλ. Εν ενεργεία,
Και δεν κράταγα αυτό κάθε σχολείο μου. Είχα δώσει εντολή στη γραμματέα, στη γραμματεία που είχα, ό,τι σχόλιο γράφω σε φακέλους και τα λοιπά, να φωτοτυπείτε και να κρατείτε. Θα με βγάζανε τρελό, θα ήμουν στη φυλακή. Ναι, να πω εγώ, γιατί πολλοί ανησυχούν, τα σχέδια έχουν αλλάξει. Αφού το εντόπισε, αλλάξαν. Αλλά το θέμα είναι ότι το εντόπισε. Και ήταν, ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος, κοιτάξτε τώρα κύριε Νταβρή, ήταν πατάτα, ήταν λάθος, χειρισμός. Ψάχτηκε. Δεν ψάχτηκε, λέτε. Το καταλαβαίνετε τώρα τι μιλάμε. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, βρίσκουν έναν μάγειρα που τραβάει φωτογραφίες στη Ρόδο. Προσέχτε. Και γίνεται ο κακός χαμός στα μέσα. Βγαίνει ένας βουλευτής μπροστά στον κύριο Αβραμόπουλο. Λέει και καταγγέλει αυτό το πράγμα και δεν κουνιέται φίλο ούτε από την αντιπολίτευση. Δεν με χειροκροτάει καν ο κύριος Καμένος που είναι φίλος του κυρίου Μεϊμαράκη. Προσέχτε. Είμαι στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν καν με χειροκροτάει. Και στη συνέχεια, όταν βγήκε προς τιμή του ο τότε αναπληρωτής και έστειλε αυτές τις τρεις υποθέσεις στον Άριο Πάγο που ακόμα είναι πλακωμένες, αν και έχω πάει με τον κύριο Λόι και έχω καταθέσει, και δεν έχουν παραγραφεί ακόμα, κύριε Σαχίνη, δεν έχουν παραγραφεί ακόμα, έχω πει μέσα στη Βουλή, μπροστά στον αναπληρωτή Καλαμών τότε, που ήταν μαζί με τον κύριο Αβραμόπουλο, έχω πει, εάν από αυτά που λέω υπάρχει μία λέξη η οποία είναι ψευδής, σας ζητώ να με καθαιρέσετε και να με κάνετε σμηνίτη και να με εξεπτυλίσετε. Κύριε και το... όλο το κατεστημένο, προσέχτε, εγώ ήμουν στην αντιπολίτευση με τον Καμένο. Ο κύριος Τσίπρας ήταν τότε, έτσι. Κάνουνε το παγόνι. Για να μην πω άλλη έκφραση, γιατί ως αεροπόρος είμαι και του Σαλονιού, είμαι και του Λιμανιού. Κύριε Νταβρή, ρωτά πάρα πολύ κόσμος. Μετά την κατάσταση με τον Ηλιάκη, δεν τολμούν να πουν ούτε δυστύχημα, ούτε ατύχημα, ούτε τίποτα. Μετά την κατάσταση, μετά την πτώση του Ηλιάκη. Κάνετε λάθος. Εσείς θα μας πείτε. Θα σας πω. Την ίδια μέρα που γίνεται αυτό το τραγικό ατύχημα, σε ώρες η αίθουσα του Αεροπορικού Συμβουλίου, χωρίς να ψαχτεί το θέμα, γίνεται αίθουσα ήρωα Ηλιάκη. Προσέξτε. Στα χαρτιά, ξέρετε τι γράφουνε. Έγινε mid-air collision, αυτός είναι ο όρος στα αεροπορικού χαρακτηρίου, δηλαδή τρακάρισμα στον αέρα, επειδή ο Τούρκος ναι. ήταν μικρής αεροπορικής αντίληψης και κρίσης, δηλαδή τρακάρισμα και ήρωας. Και έχω ρωτήσει και τον κύριο Τασούλα, γιατί πήγε τον νέο πρόεδρο της Βουλής, είχα πάει μαζί στην Κάρπαθο. Μάλιστα. Είχα ρωτήσει και τον κύριο Καμένο. Καλά, πώς συνάδει με τη δική σας λογική τρακάρισμα και ήρωας? Και όπως αντιλαμβάνεστε, οι μη αυτές οι ερωτήσεις που προφανώς βγαίνουν τώρα, έτσι, και τις έχουμε πει, αυτά τα ερωτήματα που μείναν αναπάντητα, δηλαδή είχε δικαίωμα να δοθεί αυτή η εντολή? Γιατί δόθηκε? Γιατί ο φάκελος δεν άνοιξε? Γιατί δεν δόθηκε στις μοίρες ο φάκελος? Γιατί? Αυτά τα γιατί δεν έχουν απαντηθεί. Τι εννοείται δεν δόθηκε? Μισό λεπτό. Στη μοίρα του στα Χανιά δεν δόθηκε ο φάκελος? Όχι βέβαια. Κρατήθηκε ο φάκελος του ατυχήματος, το οποίο υποχρεωτικά εκ του κανονισμού ασφαλείας πτήσεων έπρεπε, μόλις τελείωσε ο κύριος Γκιώκας με τον κύριο Βούζγιο, ο φάκελος ασφαλείας πτήσεων, ο οποίος σε κάθε ατύχημα παράγεται προκειμένου να δουν πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αιτίες του ατυχήματος, προκειμένου να το πάρουν οι αεροπόροι, σωστά, να το μάθουν σε επίπεδο τακτικό, να το μάθουν οι επιβλέποντες πτήσεις σε επίπεδο επιχειρησιακό της μονάδος, να το πάρει το ΑΤΑ σε επίπεδο επιχειρησιακό κτλ. Αυτός ο φάκελος, όσο ήμουνα εγώ και μετά από ό,τι μάθαινα, γιατί βέβαια απομακρύνθηκα, όπως αντιλαμβάνεστε, από αυτή την, όχι τον επόμενο χρόνο το 7, από ό,τι γνωρίζω, ο φάκελος αυτός δεν έφτασε ποτέ στις μοίρες. Και υπάρχουν, προσέχτε,
Και υπάρχουν δημοσιεύματα ακόμα, βάσει μαρτυριών, που λέει έφυγε βλήμα από εδώ. Τα έχετε διαβάσει και εσείς. Έγινε κατάρρευση. Έγινε... Δηλαδή, πόσο ψάχτηκαν αυτά τα πράγματα. Το βασικό επιχείρημα, θυμάμαι τότε, είναι ότι αν είχε βληθεί ο Ηλιάκης, δεν θα έπεφτε και ο Τούρκος. Μπορεί να τον έριξε ο δύο του Ηλιάκη. Είναι γραμμένα και αυτά. Ναι, προσέξτε, αλλά κύριε Νταβρή, εγώ 99% πιστεύω, γιατί γνωρίζω, γνώριζα ως διευθυντής του Αλφα κλάδου επιχειρήσεων, που είναι το πιο κρίσιμο πόστο σε επίπεδο αρχηγείου τακτικής αεροπορίας, το οποίο το έχω υπηρετήσει, με υφιστάμενό μου τότε τον κύριο Χριστοδούλου, το μετέπειτα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, η ιστορία αυτή της όξυνσης και αυτών των επικίνδυνων ενελιγμών ήταν γνωστή σε εμάς και σας είπα από την αρχή. Κύριε Νταβρή, ότι... δώστε μου τη δική σας αίσθηση. Τι συνέβη δηλαδή, κάτι η άποψή σας. Η άποψή μου είναι ότι ο Τούρκος χειριστής έκανε έναν ίδιο επικίνδυνο ελιγμό προκειμένου να φοφίζει τον Ηλιάκη να φύγει, και όταν πολλές φορές είναι να περάσει στα 2 μέτρα ή στα 3 ή στα 5, μπορεί να συνέβη το μοιραίο. Το λέω πλην όμως, δεν τα έχω δει που έπρεπε να τα έχω δει. Δεν τα έχετε δει, αυτό το τονίζετε. Ναι, δηλαδή, σκεφτείτε, ο υπεύθυνος, υπαρχηγός και από τους κανονισμούς ασφαλείας πτήσεων δεν είδε το φάκελο, δηλαδή τις καταθέσεις των ανθρώπων που πήγε εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι. Έλειπα σε ένα ταξίδι μιας μέρας στη Γερμανία επαγγελματικό και ο φάκελος πέρασε εκείνη τη μέρα. Με μονογραφή και έφυγε. Μισό λεπτό, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψω. Απαντήστε μου στο εξής. Άρα το αφήγημα που ξέρουμε οι κινήθνητοι, με συγχωρείτε δηλαδή. Ναι. Ότι όταν εδώ επιστρέψαν, γιατί εμείς έτσι τα νιώθουμε, τα παλικάρια μας στη μονάδα στα Χανιά σπάγαν κάσκες από τα νεύρα τους που δεν τους άφησαν να δώσουν συνέχεια και τους είπαν γυρίστε πίσω. Μπορεί και να μην ισχύει, μου λέτε. Όχι, εκτιμώ ότι επειδή όντως δοθήκαν απογειώσεις, γιατί μετά από αυτό το οποίο έγινε βρεθήκαν αεροπλάνα πολλά στον αέρα. Είτε είναι λογικό, επειδή είχε πέσει αεροπλάνο, και όταν πέφτει αεροπλάνο είναι σαν να υπάρχει βολή. Για το δύο μιλώ. Ο δύο, ναι. Ότι δεν τον άφησαν. Του είπαν φύγει από εκεί. Προσέξτε, δεν είδα ποτέ την κατάθεση του δύο, το σκέφτεστε. Το σκέφτεστε, κύριε Σαχίνη. Ο καθήλυνα αρμόδιος. Ο υπεύθυνος ασφαλείας πτήσεων του αρχηγείου, υπαρχηγός Γεώργιος Νταβρής υποπτεράρχος, δεν είδε την κατάθεση του νούμερο 2. Δεν κλήθηκε ποτέ από τον ασκούντα την προανάκριση στο αρεδικείο να ερωτηθεί. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης, ακούγοντας τον κύριο Νταβρή, ήδη κλαίω και αναρωτιέμαι τι μνημόσυνο του κάνουν όλοι, δεν ντρέπονται, του Ηλιάκη. Κάντε μου τη χαρή, κύριε Νταβρή. Κροκόδιλη, κύριε. Κάντε μου τη χαρή. Κύριε Νταβρή, μου λέει πολλοί κόσμος, ομαδοποιώ όσο μπορώ, γιατί είναι δεκάδες τα μηνύματα. Άρα για ποια εθνική άμυνα μιλάμε εδώ, ποια παλαϊκή άμυνα αν χρειαστεί, που εμείς έχουμε διάθεση, όταν ούτε οι εκθέσεις στους αρμόδιους δεν βλέπουν το φως, εδώ δεν ξέρουμε δηλαδή ποιος μας ανοίγει, αν μας ανοίγει, πήρε οτιδήποτε, όλα στο σκοτάδι. Έτσι θα πάμε. Νομίζετε ότι έχει άδικο ο κόσμος. Εγώ, κύριε Σαχίνη, θα προσπαθήσω λίγο να κατεβάσω και τον τόνο της φωνής μου. Θέλω να σας ρωτήσω να κατεβάσετε προφανώς και κυρίως το ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί μου το γράφουν και κάποιοι περίεργοι. Προς Θεού, λέει, εθνικά μυστικά, ο κύριος Νταβρής ξέρει πολύ καλύτερα από εσάς μέχρι που πρέπει να πει και τι πρέπει να πει. Να είστε σίγουροι. Ποια είναι, γι' αυτό. Ποια είναι τα εθνικά μυστικά. Αφήστε, κύριε Νταβρή, απαντάω εγώ. Λοιπόν, επιτρέψτε το μου αυτό. Αν νομίζουν κάποιοι ότι είναι περισσότερο ευαίσθητοι, ας αναρωτηθούν επί 5 μέρες πού ήταν τα σχέδια. Λοιπόν, κύριε Νταβρή, θέλω να μου πείτε με βάση την εικόνα ό,τι πρόσβαση και ό,τι καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Λέτε, και αυτό έχει προξενήσει αίσθηση, ότι στην ουσία κλήθηκε
ο Μακαρίτης ο Ηλιάκης και για την οικογένειά του έχει σημασία. Πάντα. Είναι ο άνθρωπός τους που έχει φύγει ανάμεσά τους. Κλήθηκε σε μία άχρηστη επί της ουσίας κίνηση και ενώ ήταν γνωστό εδώ και ένα χρόνο πώς τότε, πόσο προκλητικά λειτουργούσαν οι Τούρκοι πιλότοι, χωρίς να ξέρετε βέβαια, το μάθατε μετά, ότι ήταν σε εξέλιξη το σχέδιο Βαριοπούλα, η προβοκάτσια δηλαδή που στηνόταν. Ήταν άχρηστη. Δεν το λέω, κύριε Σαχίνη, εδώ σε εσάς. Με προφανώς. Το έχω γράψει, το έχω γράψει στον εισαγγελέα, που αναφέρω και τα τρία δικήματα, γιατί είναι όχι τρία δικήματα για το θέμα του Ηλιάκη και για τα σχέδια κτλ. Είναι στην αναφορά μου. Τα έχω αναφέρει με επιστολή μου στον κύριο Μεϊμαράκη. Ναι, η εντολή κατά την εκτίμησή μου, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, όπως την διατύπωσα στον τότε υπουργό, έχω καλέσει και τον κύριο Χενοφώτη δημόσια να απαντήσει και τότε που ήμουν βουλευτής κτλ. Αυτή η εντολή ήταν μηδενικού εσαοράτου κόστος. Πρέπει να ξέρετε ότι η αεροπορία έχει τρενήσει ένα θύμα, τον αγαπημένο μου διπλανό, τον Πετρούτσο, τον Παναγιώτη, ο οποίος ήταν, είμαστε συμμαθητές στη σχολή, ο οποίος μαζί με τον Γιαννικάκη, τον Κρητικό, σκοτώθηκε. Γιατί κάποια εντολή τότε στο ΑΤΑ του είπαν να πάει να δει τον αριθμό του S2 που έκανε παραβίαση, με συνέπεια να ρίξει ταχύτητα το Phantom και σε μια στροφή προς αυτόν του Τούρκου αμυντική έχασε τη στήριξή του και το αεροπλάνο έπεσε κάτω. Και να δείτε τώρα ποια είναι η ιστορική σύμπτωση, η τραγική. Το σχέδιο αναχαιτήσεων, κύριε Σαχίνη, το οποίο είναι ανισχύει ακόμα και τα ακούτε και το γράφουν και οι εφημερίδες βέβαια για να μιλάμε για το απόρριτο, λέγεται σχέδιο Γιαννικάκης Πετρούτσος. Από τότε λοιπόν που ήμουν νεαρός ανθυποσμηναγός και μετά σε όλα τα στάδια και ως εκπαιδευτής και ως διοικητής του Σχολείου Οπλων Τακτικής του Ελληνικού Ταμπιάν και ως διοικητής του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής, μαθαίναμε σε όλους και το ξέρουν οι αεροπόροι, έτσι, ότι ποτέ στη μάχη δεν μπορούμε να ρισκάνουμε ασφάλεια πλήρωμα αεροπλάνο όταν πάμε να πετύχουμε σχεδόν τίποτα. Αυτό ήταν τίποτα. Σας το είπα και από την αρχή. Ναι, ναι, ναι. Έτσι και αυτό ξεκίνησε. Το πράγμα το διατύπωσα τότε και προφορικά στον κύριο Γιάννη. Του λέω, πού τον έβαλε στον άνθρωπο εκεί μέσα. Να πάρει τι, να μάθει τι. Κάτι το οποίο 99,9% θα ήταν, θα φόραγε φωτογραφικό, καταγραφικό, το F4. Και λοιπόν, αφού ξέρουμε ότι έχουμε δεκάδες περιστατικά, ότι οι Τούρκοι όπου και να κάνουν ορμάνε. Να το κάνουμε τι. Ζητούσαν αίμα οι Τούρκοι. Έτσι γράφω στον εισαγγελέα. Μετά την υπόθεση του Γρίβα, που ξεχάστηκε, έγινε ατύχημα με το διακόπτη και έπεσε, έφυγε το βλήμα από το Μιράζ και κατέριψε το αεροπλάνο από λάθος. Τότε οι Τούρκοι τον Γρίβα τον έχουν καταδικάσει ισόβια. Ζητούσαν αίμα λοιπόν. Και ταυτόχρονα προετοιμαζόταν για την Βαριοπούλα. Μην ξεχνάτε ότι ο Φωνιάς του Ηλιάκη τον έβαλε φυλακή ο Ερντογάν. Ήτανε στους γκουλενιστές, όλους αυτούς που θέλανε να ρίξουν τον Ερντογάν μέσω του σχεδίου Βαριοπούλα. Και εδώ ήταν το ερώτημα που το έθεσα τότε και βουλευτής και το θέτω ακόμα. Καλά, εσείς κύριε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μαϊμαράκη, δεν τον φώναξε εκείνον τον Χινοφώτη που είναι και φίλος σου. Να, συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά πέρασα από τα βουλευτικά έδρανα. Και αν μου επιτρέψετε και αυτό το ύφος, να του πείτε, έλα εδώ ναύαρχε μου, ναι. Τι κάνατε εκεί, γιατί το κάνατε αυτό, ποιος σας έδωσε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Έχει κανένας ναύαρχος, πτέραχος, νταυρής να παίρνει τέτοια ρισκά? Και αν εκεί τη στιγμή σας λέω, έχετε σκεφτεί, αντί να πέσουν κάτω οι κάσκες που δόθηκε αυτή η εντολή, υπήρχε άλλος Έλληνας θερμόαιμος και τράβαγε τη σκανδάλη και έφευγε το αεροπλάνο και γινόταν επεισόδιο, δεν γινόταν, κύριε Σαχίνη. Θα ψάχναμε να βρούμε τον Ταυρί και τον Γιάνγκο γιατί έδωσε αυτή την εντολή? Έχετε σκεφτεί πόσο σοβαρό ήταν αυτό το θέμα? Και το ερώτημα που κατ' εμέ
ανεβαίνει είναι γιατί δεν ζητηθήκαν ευθύνες. Και γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να γυριστεί η ταινία. Κύριε Νταβρή, είστε σαφείς, σαφέστερος δεν μπορείτε να γίνετε. Με όχι. Ρωτάει εδώ πολλοί κόσμος η συνέχεια αυτού του τραγικού συμβάντος με θύμα τον Ηλιάκη. Είχε τίποτα περίεργο, τους ξέρετε οι αστικοί μύθοι, το φιλιππινέζικο πλοίο που περισυνέλεξε ενώ πήγαινε για Πειραιά, μου γράφει κάποιος, τελικά πήγε στη Μάλτα, η συμπεριφορά του Τούρκου πιλότου να βγάλει όπλο, ο τρόπος που έγινε, αυτά όλα σας προβλημάτισαν στη συνέχεια? Βεβαίως, καταρχάς βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας αυτός που απειλήσε έπρεπε να συλληφθεί. Βέβαια, από ό,τι λένε, παρενέβη τότε η πολιτική ηγεσία και του είπαν του Χινοφώτη να το δώσεις, να το μαγνητοσκοπήσεις και να γυρίσει πίσω. Ο Τούρκος, όπως είπατε όμως, τα πληρώματα φέραν και φορητό πιούσμο μέσα. Είχε πιστόλι ο Τούρκος. Προσέξτε. Τα δικά μας πληρώματα, έτσι, όταν αυξάνεται ένας βαθμός ετοιμότητας, παίρνουν μαζί και τον πιστόλι. Έτσι. Και ρωτάω, γιατί τον Τούρκο δεν τον συνέλαβαν, τον είχαν εκεί να τον ανακρίνουν, να μάθουμε. Προσέξτε. Γίναν κι άλλες πατάτες. Η σημαντικότερη όμως δεν είναι να εστιάσουμε και να κάνουμε focus και να ζητήσουμε μόνο, κύριε Σαχίνη, και αυτός είναι ο σκοπός που θα έλεγα αυτό που με νοιάζει σήμερα. Πρέπει να ξέρετε και θα ρωτήσετε κάποια στιγμή και ένα νεαρό μισοπατριώτη μου, ο μισός είναι από τα Γιάννενα, νομίζω τον ξέρετε, τον κύριο Καραβίδα. Ναι, ναι. Θα δείτε ότι μετά το ατύχημα Ηλιάκη, πρέπει να ξέρετε, το 98% των αναχαιτήσεων, για να μην έχουμε, προσέξτε, άλλο ατύχημα, αρχίσαμε τις αναχαιτήσεις από πολύ μακριά. Προσέξτε. Αυτό λοιπόν δίνει τη βεβαιότητα απέναντι, κύριε, τι μας λέτε τώρα, τι αν δεν έχουμε ανταλλακτικά εμείς, τι αν δεν έχουμε μοντέρνα αεροπλάνα, τι αν είστε καλύτεροι αεροπόροι εσείς και βγαίνετε πρώτοι στο ΝΑΤΟ, αφού και να έρθουμε τη σκανδάλη δεν την τραβήξετε. Στα 2 μίλια πήγαμε πάνω. Στην Αθήνα θα κάνουμε βόλτα αύριο. Και εδώ είναι που λέμε, αυτό είναι το μεγάλο, η μεγάλη ζημιά που γίνεται τη στρατηγική. Εδώ έχω καλέσει τον κύριο Χινοφώτη και τον οποιοδήποτε άλλο και τότε και μίλαγα και με τον κύριο Τασούλα που είμαστε στην Κάρμα και του λέγα, αντιλαμβάνεστε ότι η αποτροπή χωρίς να υπολογίζει ο αντίπαλος ότι εάν υπερβεί ένα σημείο το ντρόν ή το αεροπλάνο που περνάει σουβλάκι της Σάμου θα το καταρρύψουμε. Αφού έχει γίνει βέβαια η κατάλληλη διπλωματική προετοιμασία σε επίπεδο ΝΑΤΟ, σε επίπεδο όπως πήγε τώρα ο Πρωθυπουργός στον Biden και θα να του πει αυτή η ιστορία δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ και μάλιστα θα οξύνει την όλη κατάσταση, διότι άμα δεν έχεις καθαρές κουβέντες με τον αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο δεν πάει πουθενά. Η Τουρκία κερδίζει διπλωματικά, διότι τώρα όπως λένε, άμα θα πάμε να ρίξουμε ένα ντρόν αεροπλάνο, θα βγει αυτός ο φιλέλληνας εντός εισαγωγικών, ο κύριος γραμματέας του ΝΑΤΟ και θα πει, για κάτι ρε παιδιά, εδώ 30 χρόνια τους μπέκετε και περνάνε κάθε μέρα πάνω από τα νησιά. Άρα κύριε Νταβρή, άρα τι ζητάτε σήμερα. Άρα κύριε Νταβρή, προχθές σε αντιθέσεις είχαμε τον μέχρι πρότινος πρεσβευτή στη Φιλανδία, τον κύριο Ιφαντή, ο οποίος μας είπε μέχρι πριν μερικούς μήνες, πήγαινα τα στοιχεία στο Φιλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών και μια μέρα με φώναξε ο Φιλανδός Υπουργός Εξωτερικών και μου είπε, μα γιατί μου τα φέρνεις? Αν δεν κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε, σημαίνει ότι κάποιο δίκιο έχουν και οι Τούρκοι. Τι περιμένεις να σου πω? Μια χαρά τα είπε ο άνθρωπος. Μάλιστα. Μια χαρά. Την λογική χρειάζεται, κύριε Σαχίνη. Και η άποψή μου, γιατί μην αποπνέουμε και πώς το λένε φιλοπολεμικό κλίμα. Όχι, όχι, στρατηγική το είπατε. Στρατηγική στην αποτροπή. Έχει σημασία αυτό που είπατε. Για να φτάσουμε στο business που λέει ο φίλος μας το liberal. Προσέξτε, θα το πω για να μείνει δημοσιογραφικά, γιατί το γνωρίζω και τον διαβάζω εγώ τον κύριο Μαυρίδη. Οι business πάντα δεν είναι επιθυμητές, κύριε Μαυρίδη. Business είναι και ο Νταβαντζής με την πόρνη. Business. Το θέμα είναι ποιος είναι ο Νταβαντζής και ποια είναι η πόρνη.
Δεν πάμε πάντα για business. Το άρθρο 1 του συντάγματος σαφώς λέει το εξής. Όλα τα αξιώματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο στον οποιοδήποτε δήμο ή υπαξιωματικό ή δικαστή υφίστανται τα αξιώματα προκειμένου να υπερασπίσουμε το ελληνικό έθνος και τον ελληνικό λαό. Μόνο γι' αυτό υφίστανται. Όποιος δεν το γνωρίζει αυτό παραβαίνει το Σύνταγμα. Δεν κάνουμε εδώ πέρα, πώς το λένε, καρεκλολαγνία. Δεν μας αδίνει τα γαλόνια που φόραγα, κύριε Σαχίνη. Εγώ ένιωθα, όπως και ο συγχωρεμένος Ουλιάκης, ότι εσείς μου τα δώσατε. Εσάς πρέπει να υπηρετήσω. Και είμαι περήφανος, γιατί αυτό το νιώθουν όλοι οι αεροπόροι που σπάγαν τις κάστες. Ο Έλληνας αεροπόρος νιώθει ότι το μέταλλο στο αεροπλάνο του το πληρώνει αυτός που φυλάει οι Αίγες στον Ψιλωρίτη. Το νιώθει αυτό. Το καταλάβατε. Και δεν έχουν δικαίωμα κάποιοι, αυτούς που λέμε εδώ ελίτ, ελιαμέπηδες και κάτι τέτοιοι τύποι, οι οποίοι business over the top. Για καθίστε ρε παιδιά. Ποιος business. Ποιος business. Υπάρχουν business άμα δεν υπάρχει έθνος και αν δεν υπάρχει κράτος και αν δεν υπάρχει ελληνική κοινωνία. Δεν υπάρχει. Τι δεν καταλαβαίνει ο κύριος Μαυρίδης και όλοι οι υπόλοιποι αυτοί. Θέλω κύριε Νταυρή, γιατί δεν θα σας, εκτός αν μου πείτε ότι έχετε ανηλυμένη υποχρέωση, θέλω να πάω στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, γιατί θέλω να επιστρέψουμε. Καλά κάνετε και καλά το τονίσατε εσείς. Δεν έχετε καμία πολεμόφιλη, πολεμοκάπηλη αντίληψη. Όμως... Αντίθετα, γιατί έχω περιτήσει και στη Σμύρνη, σαν ένα χρόνο σαν αξιωματικός του ΝΑΤΟ, και το αρχηγείο ήταν στο Λύκειο Ελληνίδων, στο Βουτσά. Σωστά. Κοιτάξτε, θέλω να πάμε σε διακοπή ως εξής. Με ένα ερώτημα του φίλου μου του Κούλη από τη Θεσσαλονίκη. Σχετικά με όλα τα περιστατικά που ακολούθησαν πριν, κατά και μετά την πτώση του αεροπλάνου, υπάρχει περίπτωση, κύριε Νταυρή, ρωτάει ο ακροατής, να μην έγιναν πατάτες, αλλά να υπήρχαν εντολές άνωθεν και έξωθεν, δηλαδή να μας ήρθαν οδηγίες από το εξωτερικό ή τους συμμάχους τότε? Το αποκλείεται, λέει. Εγώ το αποκλείω, ναι. Εγώ πιστεύω ότι η οδηγία έγινε λάθος. Δεν κατάχω, για όνομα του Θεού, δεν πιστεύω ότι ο κύριος Χινοφώτης ή ο κύριος Γιάνγκος είναι προδότης. Όχι, δεν υπάρχει τέτοια 1000%. Είναι λάθος εκτίμηση. Αλλά δεν έπρεπε να γίνει. Στο πολεμικό ναυτικό της Αγγλίας υπάρχει μια παράδοση, κύριε Σαχίνη. Είναι ταχύ απομάκρυνσης, ταχύ αμέτωση απομάκρυνσης. Του λέγανε του πλοίαρχου τότε που ήταν σε όλες τις θάλασσες η Αγγλιελάδο. Είχε το δίωπο, ναι. Είχε την ξέρα ο χάρτης, όχι. Σε το πλοίο, ναι. Έφυγες. Για όνομα του Θεού. Λάθος μπορεί να έκανα κι εγώ, αν ήμουν στη θέση. Σαφές. Αλλά θα πρέπει αυτό να τα αξιολογήσουμε ευθαρσώς, να πάω και να πω. Προσκυνώ και κλείνω το γόνι στον Ηλιάκη, έλα εδώ κύριε Χινοφώτη, να πάρεις τον Ταύρη και τον Ιάκο και να πας και στην Κάρπα. Και να πάρεις τον πατέρα του. Τι, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη? Δεν κατάλαβα. Μήπως αν φύγει ο Χινοφώτης με τον Γιάνγκο, αυτό θα είχε αντανάκλαση στο ότι θα πέφταν οι πολιτικές μετοχές του Μημαράκη που ήταν υπουργός? Δεν το κατάλαβα. Τον γνώρισα τον κύριο Μημαράκη σαν πρόεδρο της Βουλής και μόλις μίλαγα τότε, γιατί γύρισα για το απίθανο το λόγο για τα σχέδια, γιατί είχε φύγει από το Προεδρείο. Έτσι. Του τα έχω πει. Σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί τι να λέμε τώρα, να συζητάμε μεταξύ μας εκεί? Πήγαμε στο πολιτικό επίπεδο, γιατί εκεί είναι το ψωμί. Του τα έχω πει. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Απαντήστε πολύ σύντομα στο φίλο το Θεμιστοκλή. Μήπως τελικά, λέει κύριε Νταυρή, το ελληνικό παράδοξο στα σύνορά μας, εννοεί την απόκληση σε θάλασσα και αέρα, διατηρείται σκοπίμως για να μην υπάρχουν σαφείς υποχρεώσεις περάσπισης εκ του συντάγματος και γι' αυτό δεν πάμε στα 12 ναυτικά μίλια? Υπάρχει φοβία. Η ελίτ εδώ δεν ασκεί ανεξάρτητη κατά την άποψή μου εξωτερική πολιτική. Τα έχω πει στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας. Και θέλω να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνο, το οποίο το γράφω εδώ και καιρό. Η Τουρκία παίζει όχι με αυτό το δόγμα, αυτό που κάνει παραβιάσεις, παραβάσεις κτλ. Δεν είναι το κύριο εργαλείο της Τουρκίας για να πετύχει το στόχο της γαλάζιας πατρίδας.
Το κύριο εργαλείο για να πετύχει το στόχο της γαλάζιας πατρίδας η Τουρκία είναι το δόγμα ΟΖΑΛ. Χτες μίλαγα με την Κύπρο, ήδη στη νότια ελεύθερη Κύπρο υπάρχει 28% ξένων που μπαίνουν όπως η Λαφρό εδώ. Στην Πάφο 40%. Στην Αθήνα βάσει του δημοσιεύματος της Εστίας είναι 1,5 εκατομμύριο. Έτσι, οι Τούρκοι έχουν θετήσει τι σημαίνει βιούριος ύπος του Οδυσσέα. Έχουν εφαρμόσει το δόγμα ΟΖΑΛ, θυμάστε που σας είπα πριν, χρήμα κτλ. Έχουν 400.000 Πακιστανούς που μπαίνουν και ψηφίζουν τον Τζίπρα και μιλάνε και με τους σωροφιλελέδες του Μητσοτάκη. Και από εκεί και πέρα όλα αυτά, κατά την προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση, είναι παραπλάνηση. Οι Τούρκοι, όπως έλεγε ο ΖΑΛ, θέλουν να φτάσουν στη γαλάζια πατρίδα όπως θα κατακτήσουν την Κύπρο, με κύριο εργαλείο τους Λαφρό εντός εκτός εισαγωγικών, οι οποίοι στην ουσία έχουν καταλάβει το κέντρο των Αθηνών. Κύριε Νταβρή, αυτή είναι η άποψή μου. Κύριε Νταβρή, λέει εδώ φίλος μου ο Μιχάλης από τα Δωδεκάνησα, το Γκάζους Μπέλι είναι για το Αιγαίο. Νομοθετημένη γαλάζια πατρίδα είναι στην νοτιοανατολική θάλασσα Δωδεκανήσου και Ανατολικής Κρήτης. Γιατί δεν κάνουμε σε αυτές τις περιοχές 12 ναυτικά μίλια? Πολύ απλά ο φόβος είναι να μην κλειστεί κοίτασμα μέσα σε χωρικά και δεν μπορούν να κάνουν συνεκμετάλλευση. Και άλλος φίλος, ο Γιάννης. Καλημέρα κύριε Νταβρή. Λέτε ότι είναι λάθος εκτίμηση. Πόσο λάθος εκτίμηση μπορεί να γίνει την περίοδο εκείνη που χάθηκε ο Ηλιάκης από ανώτατους αξιωματικούς που είναι ακριβώς στο θάλαμο επιχειρήσεων για να αποφεύγονται οι λάθος εκτιμήσεις? Δηλαδή εσείς το καταλαβαίνατε ότι ήταν περιττό να δει αν φωτογραφίζει και δεν το καταλάβαιναν αυτοί που ασκούσαν τον επιχειρησιακό έλεγχο? Κοιτάξτε να σας πω, να τα απλοποιούμε ένα-ένα τα πράγματα. Στην οποιαδήποτε επιχειρησιακή καθημερινότητα, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος και η ιδιοφυΐα μπορεί να κάνει λάθος εκτίμηση και να δώσει λάθος εντολή. Το ζητούμενο για μένα, κύριε Σαχένη, και ο λόγος που 16 χρόνια μιλάω, είναι γιατί ήθελα να έχω δίπλα μου τον κύριο Χινοφώτη, τον κύριο Γιάνγκο, τον οποιοδήποτε, και εμένα που, έτσι, και οποιονδήποτε άλλον και οποιοδήποτε Έλληνα, να δούμε μέσα από αυτά τα λάθη, αφού τα αναλύσουμε, να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να πάμε στο παρακάτω, στο να αλλάξουμε δόγμα και εξωτερική πολιτική, να πιέσουμε την πολιτική ηγεσία. Εγώ πέρασα και από αυτό το κανάλι της Βουλής, ούτως ώστε να έχουμε μία τέτοια κατάσταση που θα μας επιτρέψει, παραδείγματος χάρη, να ανακηρύξουμε ΑΟΣ με την Κύπρο που δεν το κάνουμε. Να πάμε στα 10 μίλια που βγαίνει ο ΑΚΑΡ και λέει 12 μίλια στον αέρα, 10 μίλια στον αέρα, 6 μίλια στη θάλασσα. Όλα αυτά τα μικρά ή τα μεγάλα που πρέπει να γίνουν, ούτως ώστε να μην παραδώσουμε την πατρίδα μικρότερη, πρέπει να ακολουθούν αυτό που λέμε στους αεροπόρους. Μετά από κάθε πτήση γίνεται ένα σκληρότατο debriefing, μία απενημέρωση, προκειμένου να ανακαλυφθεί και το μικρό λάθος ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Εάν λοιπόν κάθε μέρα ή όταν γίνεται ένα τέτοιο μοιραίο λάθος ή σαν το άλλο λάθος που πάλι δεν ψάχτηκε, προσπαθούμε πάντα να απλώσουμε μια κουβέρτα ή να βάλουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί για να μην διαταρρεχθούν τα οφίτσια και τα βούτυρα της καθιστικής τάξης, δεν πάμε πουθενά, κύριε Σαχίνη. Ο λόγος που μιλάω, ο σκοπός μου της σημερινής αυτής, θα έλεγα, σκληρής κριτικής, είναι γιατί βλέπω με ανησυχία να αλλοιώνεται η ελληνική κοινωνία. Βλέπω ότι όλο αυτό το πράγμα δεν μας πάει πουθενά. Περνάει, ας πούμε, ακούω για τα εθνικά θέματα, παραδείγματος χάρη, και λέει τα σύνορα ανοιχτά. Ερώτηση. Εάν σκεφτείτε, κύριε Σαχίνε, να είστε πρόεδρος εσύ ή οποιοσδήποτε ακροατής και να κάτσετε στο τραπέζι που συζητάνε κάθε φορά για θέματα όπως γίνεται τώρα και με το θέμα του γηνοτουρκικού και τα λοιπά, και να βάλετε μια κόλλα χαρτί μπροστά στο Τζίπρα, στο Μητσοτάκη, στο Βαρουφάκη και τα λοιπά,
και να τους πείτε, γράψτε ποια είναι τα εθνικά θέματα που πρέπει να ομονώσουμε. Δεν μου λέτε, χτες είδατε τι έγινε με, με τη διακίνηση με τα πότα. Φαντάζεστε ότι θα έχουμε σύμπτωση για το τι είναι εθνικό θέμα. Εδώ βγαίνει ο κύριος Κατρούγκαλος και λέει, είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε τις πρέσπες του Αιγαίου. Πρείτε άκρη. Πρείτε άκρη. Και ασκεί κριτική, άκουσα προχθές τον κύριο Τζανακόπουλο, σήμερα την κυρία Σόγλου και τα λοιπά, και να λέει, τι τα θέλουμε τα αεροπλάνα, όπως άκουγα παλιότερα κάποιον άλλο υπουργό του Παθέρου, λέει, το ρισκάρουμε. Πώς φτάσαμε στο να έχουμε τέτοιες τρύπες στην άμυνα? Πώς? Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό, κύριε Σεχίνη? Γιατί υπάρχει μια εθνομιδενιστική προσέγγιση των θεμάτων. Και ιδιαίτερα η γεννήτρια και το πρόβλημα είναι στην παιδεία, στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό και στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Ό,τι είναι ελληνικό, ό,τι είναι εθνικό, ό,τι είναι πατριωτικό, είναι πίσω. Είναι πίσω, είναι απορριπταίο. Είναι απορριπταίο. Εκεί είναι η πηγή του κακού. Και εντάξει, γι' αυτό παρουσιάζονται εντάξει, κύριε Νταβρή, τόσα προβλήματα. Κύριε Νταβρή, εγώ να συμφωνήσω σε αυτό που λέτε και με τη διάθεση που το λέτε. Θέλω να σας πω όμως ότι και πολλοί ομνίουν στο όνομα του πατριωτισμού και του έθνους ξεπουλώντας τα. Εκ του ασφαλούς. Δεν θα διαφωνήσω. Και θα δείτε ότι είναι και υπερβολικοί στις εκφράσεις τους διαχρονικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Βεβαίως. Και για αυτή την πατρίδα δεν έχουν ρίξει όχι δάκρυ, έχουν πάρει και τις καταθέσεις και έχουν πάει έξω. Σωστό είναι αυτό. Έτσι. Την ώρα των κρίσιμων καταστάσεων ο λαός αυτός μένει μόνος του. Και αυτό σηκώνει το φορτίο. Αυτή είναι η αλήθεια. Για μένα. Η κρίση λοιπόν και η μέση η λογική είναι η σύνθεση αυτών των δύο πραγμάτων. Δηλαδή δεν πρέπει να πηγαίνουμε ούτε στον υπερεθνικισμό, ούτε στον υπερπατριωτισμό, όχι όμως και στον εθνομηδενισμό. Πείτε μου σας παρακαλώ, γιατί το ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Με βάση και την εμπειρία σας στο στράτευμα και στην πολιτική, εκτιμάτε ότι πέρα από όλα τα άλλα, διότι ο τρόπος που μιλά ο Τούρκος πρόεδρος απαξιωτικά είναι για τον Έλληνα πρωθυπουργό, είναι για τη χώρα μας. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν εσείς ψηφίζετε ή δεν ψηφίζετε ο Μητσοτάκη. Πρωθυπουργός της χώρας είναι ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Εκτιμάτε ότι αυτό προϊονίζεται δύσκολες καταστάσεις μπροστά μας? Ναι, το εκτιμώ και θα σας πω γιατί. Επειδή γνωρίζω πόσο ικανή είναι η τουρκική διπλωματία, που νομίζω το ξέρετε κι εσείς και έτσι λένε τα ιστορικά στοιχεία, επειδή γνωρίζω και την ικανότητα της ΜΙΤ και των άλλων υπηρεσιών, εμένα κύριε Σαχίνη, σε αυτό το μεγάλο παίγνιο, το μεγάλο μπραντεφέρ μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας, το αναφέρατε λίγο τι είπε ο Κίσιγκερ, ο υπέργυρος που δεν τον πιάνει τίποτα. Μάλιστα. Βλέπω ότι η στάση της Τουρκίας, την οποία εγώ δεν τον ονομάζω ποτέ την Τουρκία επιτίδιο ουδέτερο, είναι επιτίδιο συμφεροντολόγος η Τουρκία. Φαίνεται ότι έχει πληροφόρηση ο Ερντογάν και το βαθύ κράτος της Τουρκίας ότι αυτό το μπραντεφέρ δεν θα το κερδίσει υποχρεωτικά η Δύση. Είδατε που έχει φτάσει το ρούβλι σήμερα. Η Τουρκία λοιπόν κρατά και παίζει και μέσα στην κρίση κερδίζει τεράστια νούμερα, λεφτά κτλ. Φαίνεται ότι έχει πληροφόρηση ο Ερντογάν ότι δεν είναι σίγουρος, όπως λέμε εμείς, όπως φύγε και ο Πρωθυπουργός, τον οποίο εγώ το στήριξα σε σχέση να τον Τσίπρας. Εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου, μιλάω ευθέως. Και λέει, εμείς θέλουμε η Ουκρανία να αγάσει. Ναι. Και άμα κερδίσει η Ρωσία στα σημεία, τι θα κάνουμε? Τι θα κάνουμε, κύριε Σαχίνη? Η Τουρκία λοιπόν, η στάση της με προβληματίζει πάρα πολύ με ποια έννοια? Ότι πρέπει να έχει πληροφόρηση ο Ερντογάν ότι το παιχνίδι δεν έχει κρυθεί. Μ' ακούτε? Βεβαίως σας ακούμε. Δεν έχει κρυθεί. Και αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το εκτιμώ ότι κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες και ο κύριος Δένδιας και τα λοιπά και άλλοι, ακόμα και ο Πρωθυπουργός, έξυπνος άνθρωπος είναι, νομίζω ότι πρέπει να το λάβει υπόψη του. Δεν ξέρω λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, γιατί το τι θα συμβεί εδώ, σε αυτή την περιοχή, να είστε σίγουρος ότι εξαρτάται με τι συμβαίνει σε αυτή τη μεγάλη κρίση μεταξύ Αμερικής, Ρωσίας, στην Ουκρανία. Εγώ
το συνδέω αυτό το πράγμα. Προφανώς και λέτε ότι δεν μπορεί να τα βγάλουμε έξω από το κάδρο τα μεγάλα, τη μεγάλη εικόνα. Δύο πράγματα ισχύουν στην ανάλυση, κύριε Σαχίν, και το ξέρετε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη το μεγάλο κάδρο, και το δεύτερο πράγμα, το οποίο το διαπιστώνετε νομίζω, είναι να τοποθετούμε τα πράγματα στον άξονα του χρόνου. Δηλαδή, αν ρωτήσετε ένα μέσο Έλληνα σήμερα, νομίζει ότι ήδη έχουμε 25 αεροπλάνα Ραφάλ, ότι έχουμε Μπελαρά και ότι έχουμε και F-35. 6 αεροπλάνα έχουμε. Για να, όταν υλοποιηθούν και είναι αυτά έτοιμο πόλεμα, θα εκλείπει φυσικά μάλλον και ο Ερντογάν, μάλλον ο Μητσοτάκης δεν θα είναι πρωθυπουργός, μάλλον ο Τσίπρας δεν θα είναι αντιπολίτευση, μάλλον εγώ θα έχω αλλάξει πλανήτη. Η πείνα όμως, η αναταραχή στην Ευρώπη, όλα αυτά τα οποία μπαίνουν μέσα στο στρατηγικό σχεδιασμό και στα θέματα της εθνικής ισχύως, γιατί η εθνική ισχύς είναι πολύ είναι μια εξίσωση με πάρα πολλούς παράγοντες και μεταβλητές, οι οποίοι αλλάζουν μέρα με τη μέρα, είναι εδώ. Και αυτό το πράγμα είδατε, η Γερμανία μας ζητάει ήδη άλλα μνημόνια. Τι θα γίνει, πού θα πάμε με τέτοιο ηθικό, πού θα πάμε με τέτοια οικονομική κατάσταση, πού θα πάμε με τέτοιες αναταραχές κοινωνικές που δημιουργεί το ρεύμα, η πείνα κτλ. Κτλ. Ποια εθνική ισχύς, τι θα τα κάνουμε τα αεροπλάνα και τα F-35. Και για να το πω πιο απλά, αναχαιτίζονται οι Πακιστανοί στην Ομόνοια με F-35, κυρία Σαχίν. 100 τζάμπα να μας έδωσαν οι Αμερικάνοι. Και 100 Ραφάλ. Και 20 Μπελαρά. Τι θα κάνουμε. Εάν αυτοί γεννάνε σε 20 χρόνια, ό,τι γίνεται στην Κύπρο, θα το χάσουμε το έργο. Καλά, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο τα κύματα, προφανώς. Η πείνα λοιπόν, ναι. Γιατί άκουγα και τον κύριο Υπουργό, τον κύριο Άδωνη, λέει η πείνα έρχεται, έχουν κόψει τις εισαγωγές, θα σπρώχνονται στα σύνορα όλοι αυτοί οι πεινασμένοι από τη Σριλάνκα και από την Αφρική. Τι θα κάνουμε μετά. Θα το εργαλειοποιεί ο Ερντογάν και εμείς θα τρέχουμε. Λέει εδώ η φίλη μου η Κάρμεν. Για ρωτήστε τον κύριο Νταβρή, αν ξέρει να μας πει, όλη αυτή η συσσόρευση πολεμικών πλοίων και αεροπλάνων από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή του Άντεν, με βασικό πρόσχημα τους ομαλούς πειρατές, είναι αυτός ο λόγος ή εδώ το παιχνίδι έχει ανοίξει ελέγχοντας τα στενά του Σουέζ, γιατί είναι στο βάθος κήπος Κίνα? Τι εκτιμά ο ίδιος? Εγώ εκτιμώ ότι είναι και κυρίως αυτό. Θέλουμε έλεγχος, γιατί η Κίνα είναι ο μεγάλος πια στόχος και μέσα σε αυτό το κάδρο βλέπουν και υπάρχει και η κόντρα με τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε το όκους. Έχουμε το εξής στάδιο. Φεύγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το όκους και στη συνέχεια έχουμε την Ουκρανία. Και δεν τα λέει ο Νταβρής αυτά, κύριε Σαχίνη. Έτσι. Τα λένε οι άλλοι, οι οποίοι ήταν πολύ φιλονατοικοί και πολύ φιλοδυτικοί. Καλά. Και τον Κίσιγκερ. Πολύ. Και τον ακόμα και ο Κίσιγκερ ζητάει υποχώρηση του Ζελένσκι. Και εμείς εδώ λέμε όχι. Μέχρι τελευταία ρανίδος του αίματός μας να στηρίξουμε τον Τάδε. Ναι, σε στηρίξουμε. Σε στηρίξουμε. Πολύ ωραία. Λέει ο φίλος μου ο Κώστας. Κύριε Νταβρή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα, και επειδή όπως σωστά λέτε εσείς, αλλά το λένε και άλλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης, δεν μας πιστεύουν πια, ούτε για τα αυτονόητα. Κατά τη γνώμη σας, τι θα έπρεπε να κάνουμε, να μπούμε σε πολεμική ετοιμότητα και ό,τι πετάει να το ρίχνουμε? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Δεν υποστήριξα ποτέ κάτι τέτοιο, ούτε το λέω κάτι τέτοιο. Πρέπει να αλλάξει το δόγμα, και για να αλλάξει το δόγμα θα πρέπει να μπει στην αποτροπή μετά από επίσημα διαβήματα, ότι εάν ξαναπετάξει ντρόν ή κάνετε αυτή την παράβαση, αφού το θέσεις τον Biden στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, με δημόσια δήλωση, αυτή η ιστορία θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί σας θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί σας στον τουρισμό στο Αιγαίο. Και όχι να βγαίνει και να παρουσιάζει η Τουρκία ότι το Αιγαίο είναι ελληνικό. Το είδατε, φαντάζομαι, το φιλμάκι. Τουρκικό, ναι. Τουρκικό. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν, κύριοι, τα δικά σας, διότι, όπως γνωρίζετε, κύριε Σαχίνη, η συνεκμετάλλευση της Τουρκίας, ο όρος συνεκμετάλλευση, όπως ακούγεται καλά, γιατί να κάνουμε πόλεμο, ρε παιδιά, έχει εδώ πετρέλαιο, θα πάρει η Τουρκία εδώ, θα πάρουμε κι εμείς. Όχι. Η Τουρκία δεν εννοεί αυτό. Και το γνωρίζετε κι εσείς αυτό το πράγμα. Η Τουρκία όταν λέει συνεκμετάλλευση εννοεί. Αυτά που μου ανήκουν είναι δικά μου και αυτά που σας ανήκουν θα τα μοιράσουμε. Και όταν μοιράσουμε και αυτά
θα έρθει σε δεύτερο στάδιο μετά, γιατί καμία, κανένα διεθνές δίκαιο δεν λύνει αυτά τα προβλήματα παρά το δίκαιο του ισχυρού. Θα έρθει μετά από μια εικοσαετία, μετά από 30 χρόνια, θα πω, να, πήραμε τώρα τη, και την Νότιο Κύπρο, την πήραμε. Πήραμε μέχρι τον 25ο, ναι, μετά θέλουμε και την Εύβοια. Να η γαλάζια πατρίδα. Άρα δεν ισχύει αυτό. Τι πρέπει να γίνει, θα σας πω. Υπάρχει, κύριε Σαχίνη, κάτι το οποίο με απλές λέξεις, εγώ το έχω κάνει ένα μότο, με το οποίο ζυγίζουμε την εσωτερική και εξωτερική πολιτική της χώρας στα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα μας δείχνει και το δρόμο. Χωρίς παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς αγροτιά, με Έλληνες αγρότες εμπλεγμένους, χωρίς σχολιά, όχι υπερεθνικιστικά, μη εθνομηδενιστικά, χωρίς θεσμούς που να δουλεύουν με πρώτο τη Βουλή και με τους ίδιους ποντικούς που κοιτάνε μόνο τα βουτυρά τους, σωσμός δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Άρα το τι πρέπει να κάνουμε είναι αυτό. Δεν μπορώ να ακούω, παραδείγματος χάρη, αναλυτή και να βγαίνει άρα στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών και να λέει, κύριε, τι να κάνουμε, πρέπει να δεχθούμε τους Αφρικανούς για να κάνουμε παιδιά στην Ευρώπη. Ακούστε. Δεν θέλω να πω το όνομά του, γιατί έτσι, αν μου πήρασα. Και λέει, γιατί. Γιατί, λέει, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Μα τι είπαμε εμείς στα παιδιά σας και στα, είπαμε στα παιδιά μας, θέλουμε 3 και 4 παιδιά. Το θεωρούν αυτοί που αυτοαποκαλούνται νεοταξίτες, ότι τέρμα οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν παιδιά. Θέλουμε Αφρικάνους και Αφγανούς επιβίτορες για να μπορούμε να ζήσουμε. Και το λέει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το λένε και κόμματα. Έλεος. Έλεος. Κύριε Νταβρή, λοιπόν, εσείς θα πείτε αυτό που νομίζετε εσείς ότι πρέπει να πείτε. Μου στέλνουν εδώ μήνυμα. Δεν θα συμφωνούμε όλοι. Δεν απαντάω σας στο Λεωνίδα. Θα σπάζαμε κάθε ρεκόρ. Στο Λεωνίδα απαντώ. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι και με όλα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Βεβαίως. Απόψεις εκφράζουμε εδώ. Λοιπόν, το θετικό για μένα είναι ότι ακούγονται οι απόψεις. Ακόμη. Ναι. Πάρα πολύ θετικό. Κύριε Νταβρή, θέλω να σας ρωτήσω, γιατί επιμένει ο κόσμος, πώς θα γίνει αντιληπτό. Και προσέξτε τι μου γράφουν πολύ έξυπνα εδώ και εύστοχα. Όχι στο γείτονα κατά ανάγκη, αλλά σε όλους και σε αυτούς που δεν μας πιστεύουν ότι όταν λέμε κάτι το εννοούμε. Μου λέει Φερρυππίν εδώ πέρα η Αναστασία. Δηλαδή, αν ο γείτονας το έκανε αυτό σε καθημερινή βάση στη Φιλανδία που θέλει να μπει στο ΝΑΤΟ, δεν θα φώναζε η Φιλανδία. Εδώ 2 ελικόπτερα ρώσικα μπήκαν και μπαίνει στο ΝΑΤΟ. Τι λέτε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει το παράδειγμα που μπήκε αεροπλάνο της υπερδύναμης της Ρωσίας για ορισμένα δευτερόλεπτα, λιγότερα από μισό λεπτό, και το κατέρριψε ο Τούρκος και μετά γίνανε φίλοι. Εγώ νομίζω ότι οι καθαρές κουβέντες στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όταν μάλιστα συνάδει και το διεθνές δίκαιο μαζί, εδώ που φτάσαν τα πράγματα για να αλλάξει και να αγαλιάσουν και οι ψυχές του Ηλιάκη, που δεν είναι μόνος, είναι ο Σαλμάς, είναι συνάδελφοι του πολεμικού ναυτικού, είναι άνθρωποι που έχουν ποτίσει το Αιγαίο, το ελληνικό αρχιπέλαγος. Θα πρέπει να αλλάξει, κύριε Σαχίνη, το δόγμα μας. Ποιο είναι αυτό? Θα πρέπει λοιπόν στο αρμόδιο όργανο εξωτερικής πολιτικής, έτσι, με τη συμμετοχή της Βουλής της Δημοκρατίας, να πούμε, κύριοι, αυτό δεν μας παράγει αποτροπή. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Αν δεν το δεχτούμε, δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω. Γιατί το βλέπετε, εν της πράγμαση. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και ορμάνε μέσα. Σήμερα δεν ξέρω, δεν βρήκα και το χρόνο να δω. Μην έχουμε καμιά 40-50 πάλι. Ιστορίας. Τι πρέπει να γίνει? Βγαίνουμε λοιπόν και λέμε, κύριε Στόλτεμπεργκ, κύριε Μπάιντεν, κύριε προς όλους, εάν ξαναμπεί ντρόν ή οτιδήποτε, Αλεξανδρούπολη, Σάμο, Χίο, Κάρπαθο, παραβιάζει, θα εφαρμόζω τα διεθνή. Κάτω. Τέλος. Τι θα κάνει η Τουρκία, πόλεμο? Η εκτίμησή μου είναι πως όχι. Όταν όμως και από πλευράς πολιτικών δυνάμεων δεν γίνεται, γιατί έχετε μια τεράστια δύναμη και δημοσιογράφη, όταν έχουμε την κρίση τώρα στο Αιγαίο που άνοιξε και τρύπα εκεί στο τουρκικό,
βγαίνει, ας πούμε, ο αγαπητός και πανέξυπνος κύριος Παπαγελάς και λέει: Α, σε τι λέω στην κυρία Κοσιόνη, εμείς είναι βέβαιο ότι τη σκανδάλια δεν την τραβήξουμε ποτέ. Πώς θα γίνει η αποτροπή έτσι? Τι έννοια έχουν οι αναχαιτήσεις? Για πείτε μου. Εσείς αντιλαμβάνεστε ότι παράγεται αποτροπή με αναχαιτήσεις από τα 15 μίλια, ή νομίζει ο κόσμος, προσέχτε, γιατί έχουν περάσει στον κόσμο, αγαπητέ κύριε Σαχίνη, ότι όταν γίνεται μία αναχέτηση στον αέρα, πάει ο Νταβρής μαζί με τον Σαχίνη, τον νεαρότερο αεροπόρο, ή με τον κύριο Χριστοδούλου, τον νεότερο μου, σταματάμε σε μια μεριά και κάνουμε τον τρόχνο μου και το λέμε: Εσύ πίσω. Δεν γίνονται αυτά στον αέρα. Δεν είναι όπως στη θάλασσα με τη βάρκα. Όταν λέμε αναχέτηση, έρχεσαι σε μια θέση στο χώρο τέτοια που καταγράφεται και στα στήματα ότι εκείνη τη στιγμή, αν πάταγε στο κουμπί, θα κατέρριπτε στον αντίπαλο. Και αυτή είναι η αναχέτηση. Ο Τούρκος βέβαια ξέρει ότι τη σκανδάλια δεν τραβήξεις και λέει: Τι με έχεις λοκάρει, τι βγαίνει το βίντεο και λέει: Λοκ, 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 φάε, φάε. Να το πω απλά, κουνιούνται του Τούρκου. Και συνεχίζει την παράβαση. Γιατί ξέρει ότι δεν θα δοθεί εντολή να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Άρα δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την οικονομική αιμορραγία και όλη αυτή την κατάσταση, η οποία βέβαια έχει και άλλα αποτελέσματα, πρέπει να ξέρετε, και στρατιωτικά. Όταν κτίζεις μία αεροπορία μόνο αμυντική, ξεφεύγεις και από τις δομές και τις αρχές. Η αεροπορία δεν είναι μόνο αμυντική. Και κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει μόνο αμυντικά σχέδια. Έχει και προληπτικά επιθετικά σχέδια. Και αυτό πρέπει να το γνωστοποιήσουμε απέναντι με τη λευκή δίβλο που κάνουν όλα τα κράτη. Μην ξεχνάτε ότι το τρελό, το ξέρετε, το δόγμα στην Αμερική που λέει: Η Αμερική βγήκε και λέει: Α, εμείς αν διακινδυνεύουν τα βάη, τα λίντερες έξω, εμείς θα ρίχνουμε, θα βάζουμε κυβέρνηση άλλη, θα του φεκάμε το σαχίνι, θα κάνουμε τον άλλον, γιατί έτσι εκτιμούμε. Θα βγούμε λοιπόν στη λευκή δίπλα στο δόγμα και θα πούμε: Κύριε, εδώ είναι. Τέλος. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Θα αγοράζουμε αεροπλάνα, θα πάρουμε και τα F-35, θα πάρουμε και τα Ραφάλ και οι Τούρκοι θα μπαινοβγαίνουν. Και εμείς θα χρεωνόμαστε. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Κύριε Νταβρή, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή συνομιλία, για το χρόνο που διαθέσατε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και να μου επιτρέψετε, κύριε Σαχίνη, να πω: Μισώ τον πόλεμο, γιατί έχω χάσει 17 συμμαθητές. Πιστεύω ότι οι αεροπόροι και οι άλλοι συνάδελφοι των ενόπλων δυνάμεων και οι συνάδελφοι που τους άσκησα κριτική πριν είναι ματωμένοι. Δεν πάμε πουθενά διχασμένοι. Νομίζω ότι η μοναδική λύση είναι να κάνουμε Ελληνόπουλα παιδιά, θα το επαναλάβω, να φροντίζουμε την αγροχιά για να μπορούμε να ζούμε και σε κρίσεις όπως σαν αυτές που έρχονται, να αναθεωρήσουμε τους θεσμούς, και όποιος είναι ποντικός και σκέφτεται μόνο την πάρτη του και την καρέκλα του, να πάρει δρόμο. Αλλιώς, σωσμός για τη χώρα μας την πανέμορφη, την αγαπημένη, δεν υπάρχει. Εγώ αυτό ήθελα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι η σημερινή μου, έτσι, η σημερινή σας μάλλον φιλοξενία και αυτά που είπα να καταλάβει ο κόσμος ότι έφτασα στα 70 μου και μετρώει η αγωνία. Κύριε Νταβρή, σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο στην Πάτρα. Φιλιά σε όλους. Μπορούμε και με τον ελληνισμό που έχουμε, γιατί το μεγαλύτερο όπλο πρέπει να ξέρετε ότι είναι ο πολιτισμός μας και η παιδεία. Είναι πολύ πιο ισχυρό και από τα Ραφάλ και τα F-35 και σας τα λέει ένας αεροπόρος αυτά. Να είστε καλά.